Η λέξη απίστευτο είναι μικρή. Η λέξη φοβερό είναι λίγη. Η λέξη τραγικό δεν φτάνει. Για να περιγράψω αυτό που αντικρίζω. Κόλαση. Είναι σίγουρο ότι βλέπω σκηνές από την κόλαση. Το πλοίο Ηράκλειον, λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα στις 8 Δεκεμβρίου του 1966, βρίσκεται θανάσιμα λαβωμένο και σαν το χτυπημένο άλογο, ξαπλωμένο, αποκαμωμένο, έχει παραδώσει το κρύο κορμί του που ψυχοραγεί εκεί που ενώνονται τα νερά του Κρητικού και του Μυρτώου Πελάγους. Κι εγώ, μια μινιατούρα, μια μικρή ανθρώπινη, τραγική φιγούρα, να ακροβατώ πάνω στα κρύα του σίδερα την ώρα που το δέρνουν ότι οι δυτικοί άνεμοι, 8, 9, μπορεί και 10 μπουφόρ. Αυτά είναι λίγα από τα λόγια που χρησιμοποίησε για να περιγράψει όσα έζησε ο Παναγιώτης Μπελώνης, ένας από τους διασωθέντες του μοιραίου επιβατηγού οχηματογωγού πλοίου, στο βιβλίο που έγραψε με τη βοήθεια της κόρης του Πηγής και κυκλοφόρησε το Μάρτιο του 2021. Το επιβατηγό οχηματογωγό Ηράκλειον ήταν πλοίο ferry boat κλειστού τύπου που εκτελούσε την ακτοπλοϊκή συγκοινωνία Πειραιάς Χανιά και Πειραιάς Ηράκλειο την περίοδο 1965-1966, η κατάληξη του οποίου συνδέθηκε με μία από τις μεγαλύτερες ναυτικές τραγωδίες στην Ελλάδα. Το συγκεκριμένο ναυάγιο είναι που αφύπνισε το ελληνικό κράτος και προχώρησε στη θέσπιση του απαγορευτικού απόπλου σύμφωνα με τις καιρικές συνθήκες και μεταξύ άλλων καθορίστηκε ως όριο ηλικίας των πλοίων τα 35 έτη. Είστε στο κανάλι με τα καλύτερα Top 10 και σε αυτό το βίντεο θα δούμε μαζί 10 ανατριχιαστικές αλήθειες για το ναυάγιο του Ηράκλειον. Θα ρίξουμε μια ματιά στα πραγματικά αίτια της τραγωδίας και θα εξερευνήσουμε διάφορες πτυχές αυτού του ιστορικού γεγονότος. Όλα αυτά σύμφωνα με μαρτυρίες των επιζώντων και σύμφωνα με τα στοιχεία της μετέπειτα έρευνας που έγινε. Ακόμα και σήμερα, ο ακριβής αριθμός των θυμάτων του ναυαγίου δεν είναι βέβαιος. Οι εκτιμήσεις μιλούν για πάνω από 250 νεκρούς, πιθανόν 277, καθώς εκείνα τα χρόνια ταξίδευαν πολλοί λαθρεπιβάτες μέσα στο καράζ, ενώ επιπλέον πολλοί έκοβαν εισιτήριο ενώ είχαν ήδη επιβιβαστεί στο πλοίο. Ολόκληρο το έθνος πενθεί τους νεκρούς της συγκλονιστικής τραγωδίας του Αιγαίου. Το οχηματογωγόν Ηράκλειον βυθίστηκε και πήρε μαζί του υπέρ 200 ανθρώπινες υπάρξεις. Εκατοντάδες άνθρωποι χάθηκαν άδικα εκείνη την ημέρα. Πολύ περισσότεροι από όσοι δηλώθηκαν στα επίσημα κοιτάπια, είχε πει ο Δημήτρης Γεωργακάκης από τον Πλατανιά Κηδονίας Χανίων. Και συνέχισε λέγοντας ότι μόνο οι γύφτοι που ήταν στον καράζ του πλοίου ξεπερνούσαν τους 150. Ο ίδιος ήταν οδηγός και γι' αυτό βρίσκονταν κοντά στον καράζ. Στις 2 και 18 το Ηράκλειον, το πλοίο που είχε προμοταριστεί ως το πιο γρήγορο και ασφαλές που διάσχισε ποτέ τις ελληνικές θάλασσες, βυθίστηκε στα νερά της Φαλκονέρας. Ανάμεσα στους μόλις 47 διασωθέντες, ούτε μία γυναίκα, ούτε ένα παιδί. Κανένας κάτω των 16 ή άνω των 45 ετών. Οι περισσότεροι πνίγηκαν μέσα στις καμπίνες. Μόνη ελπίδα σωτηρίας, οι σανίδες που επέπλεαν στη φουρτουνιασμένη θάλασσα, με την οποία πάλεψαν για περισσότερες από 9 ώρες η ναυαγή, ώσπου το οχηματαγωγό Μήνος να περισυλλέξει τον πρώτο στις 11 το πρωί. Το πλοίο είχε ναυπηγηθεί στη Γλασκόβη το 1949 ως φορτηγό με το όνομα Leicestershire για λογαριασμό αγγλικής εταιρείας. Αγοράστηκε από την εταιρεία των αδελφών Τυπάλδου στα τέλη του 1964. Επειδή το πλοίο προοριζόταν για τη γραμμή Πειραιάς Ηράκλειο, η εταιρεία Τυπάλδου έπρεπε να βιαστεί καθώς ο ανταγωνισμός ήταν μεγάλος. Μέσα σε μόλις 3 μήνες έγιναν οι απαραίτητες μετατροπές, γκαράζ, χώροι υποδοχής, καμπίνες επιβατών, πλαϊνές μπουκαπόρτες και από φορτηγό έγινε επιβατηγό οχηματαγωγό. Σύμφωνα με πληροφορίες του τότε βουλευτή Ηρακλείου, ήταν αδύνατο το συγκεκριμένο πλοίο να διατεθεί στην αυσιπλοεία ως οχηματαγωγό πριν το τέλος του 1965. Οι εργασίες μετατροπής απαιτούσαν τουλάχιστον ένα έτος. Για τη μετατροπή του σε οχηματαγωγό είχε απαιτηθεί η αφαίρεση των υποκαταστρωμάτων, των εγκάρσιων στεγανών διαφραγμάτων για να γίνει χώρος για τον καράζ. Ενώ όλα τα ομοειδή σκάφη είχαν έρμα 6.000 τόνων, το Ηράκλειον δεν ξεπερνούσε τους 800 τόνους. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη μετατόπιση προς τα άνω του μεσοκεντρικού βάρους του σκάφους και την απώλεια της ευστάθειάς του. Το φυσιολογικό βύθισμα του πλοίου ήταν από την κατασκευή του 24 πόδια και μετά τη μετασκευή περιορίστηκε στα 15 πόδια. Αυτή ήταν μια μεγάλη και επικίνδυνη αλλαγή. Για την εταιρεία όμως, το να πλέει πιο ψηλά σήμαινε ότι θα είναι πιο ελαφρύ και ταχύτερο, ενώ θα καταναλώνει συγχρόνως λιγότερα καύσιμα.
Η έκθεση της Ανακριτικής Επιτροπής Ελέγχου Ναυτικών Ατυχημάτων αναφέρει ότι το πλοίο δρομολογείται και δέχεται επιβάτες μετά από εκτεταμένες μετασκευές άνευ εκτελέσεως πειράματος ευσταθίας και άνευ υποβολής σχετικής μελέτης προς την επιθεώρηση εμπορικών πλοίων. Και πως ένα πείραμα ευστάθειας που έγινε δεν λαμβάνεται υπόψη, διότι το πλοίο βρισκόταν δίπλα στο κρυπίδωμα και δεν ήταν έγκυρο. Στις 8 Ιουνίου του 1965 εκτελείται από την επιθεώρηση εμπορικών πλοίων γενική επιθεώρηση και το πλοίο κρίνεται ικανό προς ναυσιπλοεία και εκτέλεση δρομολογίων στη γραμμή Πειραιάς Ηράκλειο και λίγο αργότερα στη γραμμή Πειραιάς Χανιά. Ωστόσο, κατά την επιθεώρηση αυτή, όπως και στην μεταγενέστερη της 5ης Οκτωβρίου του 1965, διαπιστώθηκαν από την επιθεώρηση εμπορικών πλοίων πολλές ναυτιλιακές ελλείψεις. Η έλλειψη ασφαλού συστήματος συγκράτησης των οχημάτων στο χώρο του γκαράζ, η μετατόπιση του μεσοκεντρικού βάρους του, η μειωμένη ανθεκτικότητα που είχαν τα αλλάσματα συγκράτησης και των δύο καταπελτών, δηλαδή οι μπουκαπόρτες, ο ανεπαρκής αριθμός σωστικών μέσων, η έλλειψη συστήματος ασφάλισης των ανθρωποθυρίδων και άλλα πολλά. Για καιρό η πλειονότητα της κοινής γνώμης πίστευε πως μοναδική αιτία του ναυαγίου ήταν το φορτηγό ψυγείο μάρκας Basin Ελλάς που προσέκρουσε και έσπασε την μπουκαπόρτα του καραβιού. Η αλήθεια όμως ήταν διαφορετική. Σύμφωνα με ανακοίνωση της κατασκευάστρια εταιρεία του φορτηγού ψυγείου, η κατασκευή του θαλάμου του 35 τόνου φορτηγού είχε μικρή ανοχή στις προσκρούσεις. Η κατά επανάληψη με ορμή πρόσκρουση στις πλευρές του πλοίου ή στην μπουκαπόρτα θα ήταν η αιτία να συντριβεί το φορτηγό κυριολεκτικά. Όλες οι φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν εκείνη την εποχή με τον ψυκτικό θάλαμο να επιπλέει στη θάλασσα έδειχναν πως ο ψυκτικός θάλαμος δεν είχε εξωτερικές ζημιές. Ήταν σχεδόν άθικτος. Γι' αυτό το λόγο και δεν βυθίστηκε παρά την τρομερή τρικυμία. Το συμπέρασμα ήταν πως το φορτηγό ψυγείο δεν συνάντησε σοβαρό εμπόδιο όταν προσέκρουσε στην μπουκαπόρτα και έπεσε με ευκολία στη θάλασσα. Ο οδηγός και ιδιοκτήτης του φορτηγού ψυγείου, κ. Μιχάλης Καστρίτσης, που ήταν και αυτόπτης μάρτυρας, δήλωσε πως το πλήρωμα δεν είχε δέσει το φορτηγό και την μπουκαπόρτα την κρατούσε κλειστή μόνο ένα σηματόσχηνο. Το γκαράζ του πλοίου δεν ήταν γεμάτο και σίγουρα υπήρχε ασφαλέστερη θέση για το φορτηγό. Το πλοίο είχε καθυστερήσει ήδη 20 λεπτά να ξεκινήσει και ο ανταγωνισμός με το φέρι Φεστός ήταν μεγάλος. Η φήμη του πλοίου ως του ταχύτερου της εποχής τα κλονιζόταν. Οπότε η φόρτωση αυτού του φορτηγού έγινε πολύ βιαστικά. Προφανώς, αν το φορτηγό είχε ασφαλιστεί σωστά, το ναυάγιο δεν θα είχε γίνει. Επίσης, αν η μπουκαπόρτα είχε ασφαλιστεί με τα προβλεπόμενα μέσα κατά το κλείσιμό της, πάλι η τραγωδία θα είχε αποφευχθεί. Μια γερή και κλειστή μπουκαπόρτα θα κατέστρεφε ένα φορτηγό που χτυπούσε πάνω της. Στις 25 Δεκεμβρίου 1965, συνεχίζοντας τα ταξίδια του στη γραμμή Πειραιάς Ηράκλειο, λίγο έξω από το λιμάνι του Πειραιά, συγκρούστηκε με το επιβατηγό οχηματαγωγό Φεστός. Στις 29 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους, στο λιμάνι του Ηρακλείου, καθώς είχε ξεκινήσει η φόρτωση των οχημάτων, έσπασε ο δεξιός καταπέλτης στο κάτω σημείο συγκράτησής του. Στις 11 Ιανουαρίου του 1966, το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας είχε πληροφορηθεί το συμβάν και είχε διατάξει την επιθεώρηση εμπορικών πλοίων να εξετάσει το θέμα και να υποβάλει έκθεση για το γεγονός. Εκείνη απάντησε εύκολα και γρήγορα ότι έχει λάβει γνώση και κατόπιν επιθεώρησης διαπίστωσε πως ο καταπέλτης έχει ήδη αντικατασταθεί. Αυτό όμως δεν ήταν αλήθεια. Τα ίδια τα μέλη του πληρώματος κατέθεσαν στην Ανακριτική Επιτροπή Ελέγχου Ναυτικών Ατυχημάτων μετά το ναυάγιο ότι η πόρτα επισκευάστηκε με ελλειπή τρόπο αλλά δεν αντικαταστάθηκε. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να παρουσιάζει διαρκώς πολλά ελαττώματα και προβλήματα κατά τη χρήση της. Σύμφωνα με πολλές καταθέσεις, η πόρτα δεν εφάρμοζε σωστά. Η λαμαρίνα δεν ήταν σωστά συγκολλημένη. Δεν εφάρμοζαν οι σφιχτήρες και οι πεταλούδες, τα ελαστικά στεγανότητας δεν ήταν σε καλή κατάσταση και ο πύρος κλεισίματος ήταν πολύ χαλαρός. Παρ' όλα αυτά τα προβλήματα, ο εφοπλιστής με πλαστά έγγραφα και με τη βοήθεια του Υπουργείου Ναυτιλίας κατάφερε να το βγάλει ξανά στη θάλασσα, πιέζοντας το πλήρωμα για μεγάλες ταχύτητες, ώστε να μην χάσει το Ηράκλειον τη φήμη του πιο γρήγορου πλοίου στις ακτοπλοϊκές γραμμές Πειραιάς Κρήτης. Την 1η Δεκεμβρίου του 1966, μια εβδομάδα πριν το ναυάγιο, έληξε και το δεύτερο πρωτόκολλο κίνησης του πλοίου και εκδόθηκε από υψηλόβαθμα στελέχη της επιθεώρησης εμπορικών πλοίων σήμα το οποίο απαγόρευε τον απόπλου του Ηράκλειον. Κρίθηκε επικίνδυνο και ακατάλληλο να ταξιδεύσει, αφού η εταιρεία των αδελφών Τυπάλδου δεν είχε συμμορφωθεί στις υποδείξεις της επιθεώρησης και οι σοβαρές ελλείψεις παρέμειναν. Μέσα σε λίγες ώρες όμως, έπειτα από παρέμβαση της κυβέρνησης, το απαγορευτικό σήμα μετατρέπεται σε έγγραφο που επέτρεπε την εκτέλεση ταξιδιών μέχρι και τις 10 Δεκεμβρίου του 1966.
Ουσιαστικά οι πλειοκτήτες για την ασφάλεια βασίζονταν στην ικανότητα των πλοιάρχων και του πληρώματος, που μάθαιναν καλά το πλοίο και τις αδυναμίες του. Πλοίαρχος στο Πειραιό ταξίδι ήταν ο Εμμανουήλ Βερνίκος, 58 ετών. Αντικαθιστούσε τον τελευταίο πλοίαρχο, κύριο Μπενιά, ο οποίος ήταν σε άδεια γιατί περίμενε το κετό η σύζυγός του. Ήταν γεγονός πως ο κύριος Μπενιάς γνώριζε πολύ καλά τα ελαττώματα και τα μυστικά του πλοίου. Ήξερε πως θα διαχειριστεί το προβληματικό σκαρί του σε όλες τις συνθήκες. Τώρα όμως στη γέφυρα βρισκόταν ο κύριος Βερνίκος και είχε άγνοια των αδυναμιών όπως και τα περισσότερα υψηλόβαθμα μέλη του πληρώματος. Ο καιρός ήταν βροχερός και στο Αιγαίο έπνεα άνεμοι 8 ως και 9 μπουφόρ. Την ώρα της θαλασσοταραχής, οι αξιωματικοί ήταν μαζεμένοι στη γέφυρα ανήσυχοι, αφού το πλοίο κλονίζεται και η ταχύτητά του ήταν αρκετά μεγάλη, πάνω από 15 κόμβοι. Όμως ούτε ο ύπαρχος ούτε ο υποπλοίαρχος πρότειναν στον καπετάνιο να κόψει ταχύτητα και να γυρίσει το πλοίο κόντρα στον άνεμο, παρόλο που το σκάφος και οι επιβάτες υπέφεραν. Τέτοιες προτάσεις έκαναν μόνο μέλη του κατώτατου πληρώματος και οι οδηγοί των φορτηγών, που έβλεπαν τα αυτοκίνητά τους να χτυπιούνται μεταξύ τους. Ο πλοίαρχος δεν δέχτηκε ποτέ να ελαττώσει ταχύτητα, ούτε άλλαξε πορεία για να ανακουφίσει το καράβι. Δεν ήθελε να το κατηγορήσουν και καθυστέρησε από τα κεντρικά γραφεία. Λέγεται πως την κρίση του καπετάνιου επηρέασε και η γενική εκτίμηση του τότε ναυτικού κόσμου ότι δεν υπήρχε κίνδυνος για ένα τόσο τεράστιο πλοίο και ότι αυτό το θηρίο ήταν αβύθιστο. 2 και 7 τη νύχτα. Το πλοίο έχει πάρει κλίση 30 μοιρών και σε λίγα μόλις λεπτά παίρνει κλίση 60 μοιρών. Μόνο τότε αρχίζει να χτυπάει ο συναγερμός. Καθυστερημένα. Όπως καθυστερημένα είναι και τα σήματα SOS που εκπέμπει η γέφυρα, ζητώντας βοήθεια στα παραπλέοντα πλοία, υπολογίζοντας όμως λανθασμένα το στίγμα του πλοίου. Όλες οι μαρτυρίες συγκλίνουν στην ολιγορία της γέφυρας. Σύμφωνα με τα επίσημα πορίσματα, οι περισσότεροι άνθρωποι πνίγηκαν μέσα στις καμπίνες της δεξιάς πλευράς πριν προλάβουν να αντιδράσουν. Μέσα στην άγρια νύχτα, χωρίς καμία βοήθεια, καμία προειδοποίηση. Αμέσως έχει σημάνει συναγερμός στο λιμενικό, εμπορικά και πολεμικά πλοία φτάνουν με καθυστέρηση στο σημείο. Τα συνεργεία διάσωσης και τα πλοία που έσπευσαν στον τόπο του ναυαγίου κατάφεραν να περισυλλέξουν μόνο 47 επιζώντες και 25 σωρούς. Ήταν μόλις 10 το πρωί όταν οι αρχές εντόπισαν το πρώτο έβριμα, το μοιραίο φορτηγό. Μισή ώρα αργότερα βρέθηκε η πρώτη σχεδία ναυαγού για να αναπτερώσει τις ελπίδες για επιζώντες. Οι 47 διασωθέντες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία του Πειραιά και της Αθήνας. Ο πλοίαρχος Εμμανουήλ Βερνίκος, αν και ήταν ο πρώτος που έπεσε στη θάλασσα, φέροντας σωσίβιο, όπως είπαν οι διασωθέντες αξιωματικοί, ποτέ δεν βρέθηκε ούτε ζωντανός αλλά ούτε και ισορρός του. Σκηνές αλαφροσύνης επικράτησαν στο λιμάνι του Πειραιά με χιλιάδες συγγενείς και φίλους να συγκεντρώνονται περιμένοντας να φτάσουν πλοία με διασωθέντες και σωρούς από το Ηράκλειο. Σε μια στιγμή ακούμε, όπως σας είπα και προηγουμένως, τη σιρήνα και πεταχτήκαμε απότομα όλο τον κόσμο και τρέξαμε προς το κατάστρωμα. Δεν προφτάσαμε καλά-καλά να βγούμε στο κατάστρωμα και είχε κλείνει τελείως το καράβι. Τελείως είχε κλείσει. Όπως ήταν στα ίσια, γύρισε έτσι. Και στην Αιχεία τελείως ήρθε καμπάκι. Αυτό μόνο σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και δεν προφτάσαμε. Σε 5-6 λεπτά μέσα. Οπότε και πέσαμε περισσότερο στη θάλασσα. Η βύθιση του Ηράκλειον, σύμφωνα με τους ειδικούς, υπήρξε ακαριαία, λόγω παραλήψεων στους όρους ασφαλείας. Κακή φόρτωση των αυτοκινήτων, ελλειπής κατασκευής του συστήματος ασφάλειας της μπουκαπόρτας, έλλειψη συστήματος εκροής των εισερχόμενων υδάτων, υψηλή ταχύτητα του πλοίου παρά τη θαλασσοδεραχή και τη διατήρηση της φήμης του ως του ταχύτερου οχηματαγωγού της γραμμής Κρήτης. Στη δίκη, υποστηρίχθηκε ότι οι τυπάλληδοι έβγαζαν πιστοποιητικά αξιοπλοίας λόγω των πολιτικών τους διασυνδέσεων. Μετά το ναυάγιο, κανείς πολιτικός, υπουργός και στέλεχος εταιρείας δεν παραιτήθηκε. Η δίκη των κατηγορουμένων άρχισε στις 19 Φεβρουαρίου του 1968. Στο εδόλιο κάθισαν 4 στελέχη της πλοιοκτήτριας εταιρείας. Η απόφαση του δικαστηρίου εξεδόθη στις 21 Μαρτίου του ίδιου έτους, με ποινές φυλάκισης από 5 ως και 7 έτη. Τιμωρήθηκαν ο εκ των ιδιοκτητών του Ηράκλειον, Χαράλαμπος Τυπάλδος, ο διευθυντής της εταιρείας Παναγιώτης Κόκκινος και 2 αξιωματικοί του πλοίου. Οι ποινές ξεσήκωσαν αντιδράσεις από την πλευρά των συγγενών, οι οποίοι τις θεώρησαν πολύ επίοικης. Στις 9 Ιανουαρίου 1969,
ο δικαστικός φάκελος της υπόθεσης έκλεισε οριστικά, καθώς ο Άριος Πάγος απέρριψε την αίτηση ανέρρησης των τεσσάρων, οι οποίοι είχαν καταδικαστεί και σε δεύτερο βαθμό για το δυστύχημα.